Γεια σας, νέο βιντεάκι. Αυτό νέο είδος βίντεο. Τι κάνουμε εδώ? Κάνω μια ιστορική αναδρομή, τέλος πάντων, για εμένα, που σας γνωρίζετε περισσότεροι. Στο παρελθόν κάπνιζα. Τα έχω πει και σε live streams αυτά. Και αποφάσισα να κόψω το τσιγάρο, δεν μπορούσα να το κάνω απευθείας. Οπότε προσπάθησα με τη βοήθεια του ατμίσματος και το έκοψα. Ασχολήθηκα με το άτμισμα και ως απλός ατμιστής και συλλέκτης, θα το πούμε, χομπίστας, όχι συλλέκτης, χομπίστας, χόμπι. Το βάλω και στο κομμάτι στο YouTube. Όλο αυτό το κομμάτι μου άρεσε. Γνώρισα ανθρώπους πολύ ωραίους, όχι εμφανισιακά, εσωτερικά, αλλά το σκέφτηκα και είπα, για ποιο λόγο ξεκίνησα το άτμισμα? Να με βοηθήσει να κόψω το τσιγάρο. Έκοψα το τσιγάρο. Αυτή τη στιγμή, αν έχω να τμίσω αρκετή ώρα και εδώ κάπου και καπνίζει, δεν θα πω να πάρω ένα τσιγαράκι μέσα μου έστω. Οπότε πάει αυτό. Γιατί τώρα να προσπαθήσω να κόψω και το άτμισμα και να μην εξαρτάμαι καθόλου την νικοτίνη? Κάπως έτσι το σκέφτηκα. Όχι τόσο για οικονομικούς λόγους, γιατί εφόσον πλέον δεν το κάνω ως YouTube κομμάτι το άτμισμα, δεν καταναλώνω χρήματα εξτρά ώστε να πεις ότι με νοιάζει το οικονομικό. Και όχι, το να το τσιγάρο είναι. Τέλος πάντων, ναι, συνεχίζουμε. Οπότε, λέω, γιατί να μην απεξαρτηθώ τελείως από τα πάντα, να μην βάζω νοικοτήνη στο σώμα μου και να μην έχω την αίσθηση ότι τελείωσε π.χ. η δουλειά μου, μην χρειάζεται το μηχανάκι για να γυρίσω στο σπίτι, γιατί το βάζω και ζεσταίνεται αχρίαστη αυτή η πληροφορία. Κάνω τσούρες, ατμίζω. Γιατί να μην το κόψω κι αυτό, να μην είμαι nicotine free και να δούμε πιάνει. Ότι σ' άλλος καλό θα μου κάνει, μην έχω κάτι να χάσω. Τώρα, για να προλάβω στα σχόλια άτομα ότι και ναι, δεν χρήστο, αλλά το άτμισμα γλίτωσε κόσμο και γιατί είσαι παρνήσε. Έχει γλιτώσει κόσμο, μαζί είμαι σε αυτό. Έχει σώσει κόσμο, έχει βοηθήσει κόσμο να απαλλαγεί από το τσιγάρο. Αλλά γιατί να μην δούμε και το πώς είναι ο προορισμός μετά το ηλεκτρονικό, μετά το άτμισμα. Τι γίνεται? Και δεν το κάνουμε πρώτα πολύ για να το δούμε. Το κάνω πιο πολύ πάντων για μένα και από εκεί και πέρα λέω ας το μοιραστώ. Οπότε, σήμερα ξεκινάω, είναι απόγευμα προς βραδάκι. Το γυρνάω στο μυαλό μου όλη την εβδομάδα. Όχι το να το κάνω βίντεο, το να το κόψω. Έχω ξαναπεί στο παρελθόν, να το κόψω και δεν μου έχει κάτσει. Λέω, δε, χέσε με τώρα. Και παρατήρησα ότι όπως με το τσιγάρο έβρισκα δικαιολογίες, δεν φταίει βέβαια το τσιγάρο ή το άτμισμα, αυτή είναι η νικοτίνη κυρίως, που είναι μια χτιστική ουσία. Έβρισκα δικαιολογίες στον εαυτό μου ώστε κάνει και αυτή την τζούρα. Αυτό έκανα και με το άτμισμα, όπως το έκανα με το τσιγάρο. Οπότε λέω, όχι. Πιο εύκολο είναι, πολύ λιγότερη νικοτίνη λαμβάνω ποτέ με το τσιγάρο. Με τον τρόπο που ατμίζω πλέον. Άτμιζα. Από αυτή τη στιγμή. Πότε το κόβω? Καλό θα είναι. Για εσάς χθες, για σήμερα, σήμερα είναι Κυριακή, για εσάς Δευτέρα θα βγει το βίντεο κατά πάσα πιθανότητα. Είναι το πιο μικρό, ίσως, δεν ξέρω. Αυτό που σκέφτηκα κιόλας για τη συγκεκριμένη σειρά, να βγει κάτι καλό προς τα έξω, προσπαθώντας εγώ να κόψω το άτμισμα. Δηλαδή, προσπαθώ να κόψω την νικοτίνη με τον εύκολο τρόπο, από το άτμισμα και όχι απευθείας από το τσίγαρο.
Οπότε θα υπάρχουν βίντεο με αυτή την κάμερα, με το κινητό μου την κάμερα, με action cam, με άλλη κάμερα, θα δούμε. Γιατί όταν είμαι στη δουλειά θα είναι πιο άβολο να πάρω αυτήν εδώ την κάμερα. Είναι πιο φιβολικό να έχω το κινητό μου να βγάλω τη selfie κάμερα και να με τραβήξω να πω το τι σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή. Ή με την action cam που είναι μια μικρούλα και δεν μας ενοχλεί. Λοιπόν, όπου θα καταγράφω στιγμές που μου έχει έρθει η όρεξη, θέλω τέλος πάντων να κάνω τσιγάρο, είτε ηλεκτρονικό λέγεται, είτε άτμισμα λέγεται, είτε τσιγάρο κανονικό λέγεται, θέλω να πάρω νικοτίνη στον οργανισμό μου και τι κάνω σε αυτή τη στιγμή που μου έρχεται, ώστε να μην πάω να κάνω τσιγάρο, άτμισμα ή οτιδήποτε άλλο μου δίνει νικοτίνη, ακόμα και τα αυτοκόλλητα στο κουτέλο. Αυτό είναι το κόνσεπτ μου αυτό, σε αυτό το που θα βλέπουμε, πολύ απλό. Μπορεί να βοηθήσει κάποιους να δουν πράγματα που μπορεί να σκέφτομαι εγώ ώστε να μην πάρω νικοτίνη και να πούνε για να το δοκιμάσω και αυτό. Whatever. Οπότε, αυτά πιστεύω για πρώτο βίντεο. Σήμερα, εάν υπάρξει κάτι άλλο, θα το προσθέσω στην ροή μετά από αυτό το βίντεο. Αν αισθανθώ ότι θέλω να κάνω τσιγάρο, έκανα σήμερα, θα ξεκινήσω το πρωί χωρίς να ατμίσω μαζί με τον καφέ μου, που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, και μετά έκανα τζουρίτσες για να είμαι σε... Τέλος πάντων, δεν ξέρω, γιατί οι δικαιολογίες στον εαυτό μου. Δικαιολογίες του εαυτού μου στον εαυτό μου. Οπότε... αυτά. Ας γίνουμε nicotine free, εγώ τουλάχιστον, και θα βλέπετε εμπειρία από αυτό, την εμπειρία που θα συλλέγω από αυτό το πράγμα και το τι πιστεύω, το τι βλέπω, το τι σκέφτομαι. Λογικά, δεν θα κρατήσει πολύ η εξάρτηση από την νικοτίνη. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν λογικά φαίνεται και στο βίντεο, είμαι αρκετά σκεπτικός, γιατί γυρνάει μέσα στο μυαλό μου ότι να, οκ, και άμα θέλεις, γιατί να μην κάνεις και τι θα πάθεις. Εντάξει. Οι δικαιολογίες που λέγαμε. Οπότε, αυτά για πρώτο βίντεο. Λογικά ναι. Δεν ξέρω τη συχνότητα των συγκεκριμένων βίντεο, γιατί μπορεί να μην χρειαστεί να τραβήξω και πολλές φορές. Σίγουρα θα τα κόψω την πρόσληψη νικοτίνης, θα σταματήσω την πρόσληψη νικοτίνης. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβάλω ηλεκτρονικό τσιγάρο ή κανονικό τσιγάρο στο στόμα μου, είτε με νικοτίνη είτε χωρίς. Γιατί άμα είναι να το κάνεις χωρίς νικοτίνη, δεν υπάρχει λόγος. Μην το κάνεις καθόλου. Αν έχεις έναν εθισμό στη νικοτίνη, το αυτοφρόμο είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί κανονικό δεν υπάρχει χωρίς νικοτίνη. Αν έχεις έναν εθισμό στην νικοτίνη και απαλλαγείς από αυτόν, για ποιο λόγο να παίρνεις όλα τα υπόλοιπα κακά που έχει είτε το κανονικό τσιγάρο είτε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, χωρίς να παίρνεις νικοτίνη, στην περίπτωση που δεν έχει νικοτίνη, βρίσκαμε έναν τρόπο μη προσλήψης νικοτίνης του κανονικού τσιγάρου. Έτσι. Οπότε, αυτά. Μην παραμακρηγορώ. Ξεκινάμε αυτό το βίντεο. Βασικά τελειώνει αυτό το βίντεο. Ελπίζω να παίρνουμε κάτι θετικό όλοι από αυτό, κάτι να έπρεπε από πίσω μου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, να πάρουμε όλοι κάτι θετικό από αυτό. Και τα λέμε στο επόμενο, το οποίο μπορεί να είναι και αύριο. Θα δούμε. Ναι. Στα μέσα της εβδομάδας δεν ξέρω τη συχνότητα, γιατί αν... λόγω του ότι δουλεύω κιόλας, λόγω το ότι είμαι αρκετές ώρες με το παιδί, που ούτως ή άλλως όταν είμαι με το παιδί δεν ατμίζω. Μπορεί να μην χρειαστεί, ρε παιδί μου, πολλές φορές να σκεφτώ ότι θέλω να ατμίσω και να μην χρειαστεί να το καταγράψω. Το δούμε. Αυτά. Τα λέμε μέσα στην εβδομάδα λογικά. Φιλάκια για σας.